Ήταν το χειρότερο καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Η πανδημία του κορονοϊού άλλαξε τους συσχετισμούς και την καθημερινότητα των πολιτών σε όλη την Ευρώπη, καθυλώνοντάς τους στα σπίτια και μετατρέποντας την περίοδο αυτή σε μια περίοδο αυτοπεριορισμού. Ο τουρισμός δέχτηκε κέριο πλήγμα, με την Καλαμάτα να επιβιώνει χάρη στους Έλληνες και το γεγονός πως αναδείχθηκε σε ασφαλή προορισμό. Το καλοκαίρι αυτό πραγματικά ήταν πολύ καινούριο, πολύ δύσκολο, πολύ περίεργο για όλους μας και για μας αλλά και για τους επισκέπτες μας. Πιστεύω όμως ότι το πρόσημο ήταν τελικά θετικό, ήταν λίγο καλύτερα από ό,τι το περιμέναμε. Σαφώς οι πληρότητες και ο χρόνος διαμονής των πελατών δεν ήταν στα πιο υψηλά επίπεδα. Όμως παρόλα αυτά η Καλαμάτα ήταν μια περιοχή που προτιμήθηκε, ήταν μια περιοχή που είχε ο επισκέπτης εύκολη και ασφαλή πρόσβαση και σχετικά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Πολλά ξενοδοχεία όπως το Elite καθυστέρησαν να ανοίξουν αφού η έναρξη του καλοκαιριού είχε βρει Έλληνες και Ευρωπαίους να κάνουν αναγνωριστικά βήματα μετά την καραντίνα και από την άλλη τη λήψη των μέτρων να είναι επιτακτική με αποτέλεσμα η κίνηση να είναι ικανοποιητική για τα δεδομένα πάντα της πανδημίας μόνο τον Αύγουστο. Ανοίξαμε σχετικά αργά, θέλοντας να έχουμε προετοιμαστεί απόλυτα. Υπήρξε κάποια κίνηση τον Ιούλιο και σίγουρα το αποκορύφωμα ήταν όπως πάντα βέβαια τις ημέρες του Αυγούστου. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον αυτή η διαμονή που είχαν οι επισκέπτες ήταν ευχάριστη και στην πόλη της Καλαμάτας και στο ξενοδοχείο μας και προσπαθήσαμε όλοι μαζί και προσπεράσαμε τις όποιες δυσκολίες. Ποτέ δεν αρκούσε ο Αύγουστος στην Καλαμάτα, τα έχουμε ξαναπεί, επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν είναι κάτι που επιβάλλεται. Βέβαια αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολο, περιμέναμε λίγο καλύτερο το Σεπτέμβρη και τον περιμέναμε το Σεπτέμβρη λόγω των συνεδρίων. Όμως και εκεί τα νέα μέτρα έχουν πάει πίσω τις κρατήσεις μας. Και όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζει ο χειμώνας, τα πράγματα αναμένεται να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο. Για το χειμώνα πραγματικά οι προβλέψεις είναι δύσκολες, γιατί αυτό το κομμάτι που εμείς υποστηρίζουμε είναι και το τριήμερο και η τριήμερη απόδραση από την, ειδικά από την πρωτεύουσα και οι εταιρικές συναντήσεις. Πραγματικά δεν ξέρουμε, ελπίζουμε, υπάρχουν κάποια καλά δείγματα, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μπορέσουμε να ξέρουμε αν πραγματικά η περίοδος μέχρι τις γιορτές θα είναι και γενικά ο χειμώνας θα είναι θετικός.